Και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ και για τη συζήτηση αυτή που ξεκινάει για τα πανεπιστήμια και την προώθηση των θέσεων του κόμματος σχετικά με αυτά και την εκπαίδευση γενικότερα. Προσωπικά και εγώ αισθάνομαι υπερήφανος, κλείνοντας 48 χρόνια υπηρεσίας της γνώσης και της εκπαίδευσης στο Καποδιστριακό, 44 από τα οποία λειτουργήσα και λειτουργώ στα πλαίσια της πολιτικής του κόμματος. Όμως, παρά το γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες έχουμε κάνει εξαιρετικές αναλύσεις για το πώς μετεξελίχθηκε το Πανεπιστήμιο από το Φεουδαρχικό Πανεπιστήμιο στο Πανεπιστήμιο της Αγοράς, περνώντας προηγούμενα από το Αστικό Πανεπιστήμιο, σαν ανάγκη της ίδιας της αστικής τάξης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της να μεταλλαχθεί, ενώ παράλληλα μέρος της κοινωνίας και κυρίως οι προοδευτικοί φοιτητές ζητούσαν και αυτοί σε άλλη κατεύθυνση τη μετάλλαξή του. Παρά το γεγονός από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση οργάνωσε με έναν τρόπο συστηματικό την πορεία μέχρι σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης, ήδη όταν αχνοφαινόταν η Μπολόνια, το κόμμα χτύπαγε χιλιάδες κουδουνάκια και μέχρι σήμερα, αυτή η μετάλλαξη συνεχίζεται και γίνεται όλο και συντηρητικότερη. Εμείς, λοιπόν, προωθούμε τις θέσεις μας με τρόπο συστηματικό, με τρόπο επιστημονικό, αλλά το ερώτημα που εγώ θέλω να θέσω είναι γιατί αυτές οι θέσεις, που είναι καθόλου σωστές, δεν βρίσκουν απήχηση πρώτα στο ΔΕΠ και στο βαθμό που θα έπρεπε στους νεολαίους. Επομένως, αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που είπε η συντρόφισσα από τη Φιλοσοφική, πρέπει να δούμε πόσους πραγματικά επιστήμονες μέσα στη Φιλοσοφική μπορούμε να τους εντάξουμε στην πρόθεση αυτών των θέσεων. Και μπορεί ο σύντροφος που με συγκίνησε από το ΙΕ να έχει απόλυτο δίκιο, όμως το να γυρίσουν επιστήμονες κομμουνιστές, περιμένω να το ακούσω σαν κεντρική γραμμή του κόμματος. Ο νέος αξιοσέβαστος γραμματέας της ΚΝΕ ήρθε με τον ενθουσιασμό του και είπε ότι όλοι οι νεαροί κνήτες, οι φοιτητές, τα νεαρά μέλη του κόμματος πρέπει να αγωνιστούν να περάσουν οι θέσεις του κόμματος. Μα πώς θα περάσουν οι θέσεις του κόμματος όταν δεν μπαίνει καθήκον κομμουνιστικό, κομματικό, να έρθουν νέοι επιστήμονες να στελεχώσουν τα πανεπιστήμια? Οι νεολαίοι μας πρέπει να είναι θαυμαστοί. Και να είναι θαυμαστοί όχι μόνο γιατί διαδίδουν τη μαρξιστική ιδεολογία, όχι γιατί είναι κομμουνιστές, νεαροί κομμουνιστές, αλλά είναι νεαροί κομμουνιστές, καλοί φοιτητές. Όταν σηκώνεσαι στον πίνακα και δείχνεις πόσο σοβαρά έχεις πάρει την επιστήμη την οποία υπηρετείς ως φοιτητής, θα γίνεις σίγουρα αξιοσέβαστος και για τις πολιτικές σου θέσεις. Και αυτό πρέπει να γίνει στόχος. Εάν δεν πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας μέσα στα πανεπιστήμια, στο ΔΕΠ, είναι πολύ δύσκολο με την κατάσταση η οποία επικρατεί, με τη συντηρητικοποίηση του ΔΕΠ, με την εξατομίκευση της έρευνας όπως αυτή έχει επιβληθεί, μέσα από την εμπορευματοποίηση της γνώσης και τη λειτουργία του πανεπιστήμιου, τότε εμείς μεν θα τα λέμε καλά, αλλά αυτά που λέμε
δεν θα περνάνε μέσα στο πανεπιστήμιο και οι αναδιαρθρώσεις οι συντηρητικές του πανεπιστήμιου θα γίνονται όλο και μεγαλύτερες και οι αντιστάσεις θα είναι ακόμα λιγότερες. Επομένως, ένας κεντρικός στόχος και προσπάθεια είναι περισσότερους κομμουνιστές επιστήμονες μέσα στα πανεπιστήμια για να μπορέσουμε πράγματι να ελπίζουμε ότι κάποτε, όσο γίνεται γρηγορότερα, οι θέσεις του κόμματος θα γίνουν θέσεις και πολιτικοί εφαρμόσιμοι για την αλλαγή της κοινωνίας και της αλλαγή των συνθήκων που επικρατούν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.